Ε, άρα, δύο ερωτήματα εμένα προκύπτουν από αυτού του πίνακε που του βρήκαν ενδιαφέροντε. Πρώτον, γιατί αφού οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν τώρα μια πιο θετική στάση απέναντι στην ιδέα τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παρόλα αυτά σε αυτέ τι εκλογέ θα έχουμε άνοδο των κομμάτων του ευρωσκεπτικισμού. Και δεύτερον, γιατί η Ελλάδα, παρότι και αυτή έχει αλλάξει, παραμένει τόσο λιγότερο ενθουσιασμένη με την Ευρώπη από ότι οι πολίτε όλων των άλλων χωρών. Ε, κύριε Παπαδόπουλε. Η εικόνα ενός μέσου όρου συγκαλύπτει βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών σε αυτές τις τάσεις. Και αυτές οι διαφορές μεταξύ των χωρών οφείλονται σε βαθιές ανισότητες που διευρύνονται και μεταξύ χωρών και με την κοινωνική ανισότητα μέσα σε κάθε χώρα. Για την Ελλάδα, για να ξεκινήσουμε από αυτήν, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό πολύ απλά αν σκεφτούμε την πορεία επιδείνωσης όλα τα τελευταία χρόνια Θυμίζω ότι για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο εξαθλίωση τη νεολαία. Πριν από κάποια χρόνια μιλούσαμε για γενιά των 700 ευρώ και τώρα μιλάμε για γενιά των 300 ευρώ. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργό την καταγγέλει λες, και βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή η πορεία επιδείνωση δεν προκύπτει ω φυσικό φαινόμενο. Φυσικά προκύπτει μέσα από πολιτικέ οι οποίε κατεδαφίζουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο σε κάθε χώρα, με βάση και το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι το καθοριστικό για την δυσαρέσκεια που δυναμώνει και φυσικά δυναμώνει περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία ή έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε χώρες όπως η Βρετανία και διαφορετικές εξελίξεις σε χώρες όπως η Γερμανία. Επομένως, ο μέσο όρος είναι παραπλανητικό. Το δεύτερο ναι. στοιχείο που θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αντιδραστικό παρόν και αβέβαιο μέλλον. Είναι ήδη σε πορεία επιβράδυνσης η οικονομία της. Έρχεται μια νέα συγχρονισμένη κρίση όχι μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά συνολικά στη διεθνή οικονομία και ταυτόχρονα μεγαλώνει η ανισότητα ακόμα και μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθετικές πολιτικές σε βάρος των εργαζομένων θα γίνουν ακόμα πιο επιθετικές και αυτό που πρέπει να κατανοηθεί και συσκοτίζεται ακόμα είναι ότι η πολιτική μνημονίου διαρκείας που εφαρμόστηκε ήδη στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν ήταν ελληνική πρωτοτυπία. Η επίθεση δηλαδή στα δικαιώματα των εργαζομένων από αυξήσει των ορίων συνταξιοδότησης μέχρι πολυήμερη εργασία πάνω από 10 μέρες χωρίς ρεπό είναι κοινοτικέ οδηγίες. Και αυτό πρέπει να το έχει στο μυαλό του εργαζόμενος όταν ακούει τώρα το εμπόριο εφόβου, φόβου και ελπίδας κυρίως από τον Πρωθυπουργό που μιλάει για το ότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε εφταρή έμερη εργασία ή μη ή σε ασφαλιστικό τύπου πινοσέτ ή μη, γιατί οι κοινοτικέ οδηγίε φέρνουν αυτέ τι κατευθύνσει ούτω ή άλλω. Κοιτάξτε, είναι θετικό γεγονό ότι έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό η δυσαρέσκεια και η αμφισβήτηση και ότι καταλαβαίνει ένα μεγάλο τμήμα των λαϊκών στρωμάτων, γενικά του λαού των λαϊκών στρωμάτων, ότι δεν θα τον σώσει η επιλογή ανάμεσα σε δύο δυνάμεις που μαζί ψήφισαν τρία μνημόνια, και έχουν δεσμευτεί για την επόμενη μέρα να ακολουθήσουν πολιτική μνημονίου διαρκέας έως το 2060. Έχουν δεσμευτεί δηλαδή για ματωμένα πλεονάσματα για δεκαετίες. Έχουν δεσμευτεί στους μνημονιακούς νόμους και στις κοινοτικέ οδηγίες αντιλαϊκή κατεύθυνση. Το ζητούμενο τώρα είναι το εξή: Να κατανοηθεί <χαι> ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική δεν είναι μια αυθαίρετη επιλογή κάποιων κομμάτων ή κάποιων διεφθαρμένων πολιτικών. Είναι επίθεση στα δικαιώματά μας για να ανακάμψουν και να αυξηθούν κέρδη του κεφαλαίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Ελλάδα των λίγων είναι ο αντίπαλος, για να πούμε μία λέξη των ημερών. Και ότι αυτή η πολιτική δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δεύτερο ζήτημα, να γίνει κατανοητό ότι δεν μιλάμε απλά για κάποιους διεφθαρμένους πολιτικούς, αλλά πρέπει να συζητήσουμε για τον πραγματικό μας αντίπαλο, που αν θέλετε ακόμα και στη διαφθορά είναι ποιος τους διαφθείρει. Ποιος έχει τη δύναμη και τον στόχο να τους διαφθείρει για να αυξηθούν τα κέρδη του και τα μερίδια αγοράς του. Γιατί συζητάμε συνεχώς για φαινόμενα διαφθοράς και σύψης αλλά νομιμότατα συνεχίζει η κάθε Siemens και η κάθε Novartis να χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια και κλινικές έρευνες για να πάρουμε ένα παράδειγμα της υγείας και να εξαρτάται από αυτήν η πορεία ερευνητών και γιατρών, γιατί υπάρχει ένα κράτος στην κάθε, στο, στην κάθε χώρα μέλος, αλλά και στην Ελλάδα, που στηρίζει αυτή την πλευρά, την Ελλάδα δηλαδή του κεφαλαίου, τη Γερμανία του κεφαλαίου, την Ιταλία του κεφαλαίου. Και σε αυτή την πορεία είναι συνένοχοι οι φιλελεύθεροι δεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες, δεν είναι αντίπαλοι, στην Γερμανία συγκυβερνούν, επειδή ακούμε συνεχώς για τον μεγάλο αντίπαλο του Τσίπρα, το κόμμα του κυρίου Βέμπερ και του συμμάχους του τη σοσιαλδημοκρατία, σοσιαλδημοκράτε και χριστιανοδημοκράτε, οι κυβερνούν σε αντιλαϊκή κατεύθυνση στην Γερμανία. Πολιτική αντιλαϊκή εφάρμοσε ο Ρέντσι, η σοσιαλδημοκρατική πλευρά και έφερε την εθνικιστική πλευρά του Σαλβίνη στο προσκήνιο. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ζητούμενο είναι να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση στην Ελλάδα και σε κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω, πάνω, στα, ολοκληρώνω, πάνω στα βασικά, στα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε, όχι απλά για να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν αυτές τις δύο τετραετίες, αλλά πάνω απ' όλα για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αντεπίθεση με ξεκάθαρη πλώρη την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, γιατί το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι η αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο. Πολύ γρήγορη. Πολύ γρήγορη. Ασφαλώ καλοδεχούμενη. Επειδή αν εξαιρέσουμε τον Ευρωπαϊκό Νότο, τρει χώρε δηλαδή έχουν μείνει με την φυγή τη Ιταλία δεξιά. Σπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, που έχουν αυτή τα αριστερά σχήματα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η λαϊκή αντεπίθεση γίνεται με ακροδεξιά σχήματα. Δεν σα ανησυχεί αυτό. Μα ανησυχεί πάρα πολύ, και αν θέλετε, αυτό είναι ένα από του μεγαλύτερου λόγου για τον οποίο λέμε πόσο επικίνδυνο αντίπαλο είναι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία γιατί η πολιτική της και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θρέφει αυτή την άνοδο. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι δεν μπορεί για... μπορείς να πολεμήσεις τον δε... φασισμό και την ακροδεξιά ναι, με απαδό, τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ένωσης. Είναι δεν ευδοκιμούν Δεν συ... μπορείς συγγενείς... δηλαδή να την πολεμήσεις. Ένα ερώτημα μόνο. Ναι, γιατί να ναι... σας δεν... απαντάω όμως. Με, δεν, ναι. Ναι, ναι. δεν μπορείς το... λατρεύοντας το σύστημα για... που, γεννά το φασισμό να πολεμήσεις το φασισμό. σύστημα το οποίο γεννά και χρειάζεται τον φασισμό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Ο καπιταλισμό. Ναι, κύριε. Να ιτηθούν, να αποδυναμωθούν όσο γίνεται περισσότερο όλες οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι εξίσου επικίνδυνες όλες αυτές οι δυνάμεις εθνικιστικές και φιλοευρωπαϊκές, σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες. Να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο το ΚΚΕ και για να υπάρχει ισχυρή δύναμη αντιπολίτευσης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στη συνέχεια ακόμα πιο ισχυρή στην Βουλή, γιατί έρχονται και οι επόμενες εκλογές, για να βοηθήσει στην Ελλάδα στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης Άχι. για τα δικαιώματά μας, αλλά και για να δώσει mm -hmm. ένα μήνυμα διεθνού σημασία στις δυνάμεις που παλεύουν για την όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη για το σοσιαλισμό, να δώσει δηλαδή ένα μήνυμα διεθνούς σημασίας για την ανασύνταξη του κομμουνιστικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Πολύ σας ευχαριστώ.